Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για μένα είναι Πέμπτη, εσείς το βίντεο θα το δείτε Σάββατο και υπάρχει λόγος που σας το αναφέρω αυτό, γιατί το Σάββατο θα έχουμε κλείσει μία εβδομάδα από την παρουσίαση του βιβλίου που θα σας, για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα. Πρόκειται για το βιβλίο του πολύ καλού μου φίλου και συμφοιτητή Ανδρέα Παπαγεωργίου με τίτλο «Δούλη Θεού». Είναι αυτό εδώ το βιβλίο και πάμε πρώτα απ' όλα να σας πω λίγα λόγια για το πώς γνώρισα εγώ τον Ανδρέα. Με τον Ανδρέα γνωριστήκαμε το 2016, όταν και οι δύο πρωτοετής φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας βρεθήκαμε μαζί στα φοιτητικά έδρανα και αρχίσαμε να μιλάμε για τα όνειρά μας, για τις φιλοδοξίες μας. Δεν ξέραμε και οι δύο καλά-καλά τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε τη ζωή μας. Αυτό που ξέραμε όμως ο ένας για τον άλλον ήταν ότι ήμασταν δύο άνθρωποι με πολύ έντονα ενδιαφέροντα, πολύ ζωηρή φαντασία και ιδιαίτερη αγάπη για τη λογοτεχνία. Μετά από αρκετά χρόνια, για να ακριβολογώ το 2021, ξαναήρθαμε κοντά για τις εξετάσεις του μεταπτυχιακού. Ο Ανδρέας τώρα κάνει μεταπτυχιακό στην προϊστορική αρχαιολογία και εγώ στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μόλον ότι είμαστε διαμετρικά αντίθετοι στους τομείς των ερευνητικών μας ενδιαφερόντων, αυτό δεν μας απαγόρευσε ποτέ να κάνουμε παρέα και να μιλάμε, να πιάνουμε το τηλέφωνο με τις ώρες και να μην το αφήνουμε και γενικότερα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να φέρει στην ζωή του ενός και του άλλου αυτή η περίοδος. Κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτά τα τηλεφωνήματα, ο Ανδρέας μου είπε ότι «Ξέρεις κάτι, έχω γράψει ένα βιβλίο, θέλω λίγο να το δω, μήπως μπορέσω να το εκδώσω» και λέω «Εδώ είμαστε». Είχε προηγηθεί η έκδοση του πρώτου μου βιβλίου από τις εκδόσεις Λυκόφως, με τίτλο «Όσα κρύβει το σκοτάδι» και λέω «Εδώ είμαστε». Εσύ είσαι καλό μυαλό, θέλω να σε τσιμπήσω, θέλω να καταφέρουμε να σε έχουμε στον εκδοτικό. Δεν ήθελε και πολύ για να τον πείσω, του έδωσα κάποια στοιχεία, έστειλε το έργο του έγινε δεκτό και κάπως έτσι, την περασμένη εβδομάδα, 12 Μαρτίου, είχαμε την τύχη να είμαστε στην παρουσίαση του βιβλίου του, την οποία και προλόγησα. Άνοιξα την παρουσίαση και είχα διαβάσει ήδη το βιβλίο γιατί έπρεπε να ξέρω για τι πράγμα θα μιλήσω. Αυτό όμως για το οποίο δεν με είχε προετοιμάσει κανείς, ούτε ο ίδιος ο Ανδρέας, ήταν ότι θα με κάνει να αλλάξω γνώμη. Να αλλάξω γνώμη για πολλά πράγματα. Το πρώτο και βασικότερο ήταν για το πώς αντιμετωπίζω τα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Το βιβλίο του Ανδρέα εμπεριέχει πάρα πολλά στοιχεία αρχαιολογικού περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα συνδυάζει και τον τομέα επιστημονικής φαντασίας. Σε καμία περίπτωση αυτό εδώ το βιβλίο δεν είναι ένα επιστημονικό πόνημα, μόλον ότι έχει τον όγκο επιστημονικού πονήματος, είναι 500 και λέξεις, σελίδες, δεν είναι ένα επιστημονικό πόνημα, δεν είναι μία εργασία, δεν είναι ένα διδακτορικό. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Είναι ένα βιβλίο που σε κρατάει μονίμως σε εγρήγορση. Μόλον ότι ακόμα και εγώ δεν διαβάζω βιβλία επιστημονικής φαντασίας, μέσα σε 5 ώρες το είχα τελειώσει. Ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός, το ενδιαφέρον παρέμενε διαρκώς αμύωτο, δεν μπορούσα να σταματήσω και κυρίως δεν ήθελα να σταματήσω, για να είμαι ειλικρινής. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για την περίληψη. Προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση στην παγκόσμια κοινότητα το γεγονός ότι κλάπηκε από το Μουσείο Ηρακλείου, από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ο δίσκος της Φεστού. Μία ομάδα 6 φοιτητών καλείται στο γραφείο ενός πολύ αγαπημένου τους καθηγητή, του Νεοπτολέμου, ο οποίος τους λέει, αρχίζει να τους λέει κάποια πράγματα σε σχέση τόσο με την κλοπή, όσο και με την σπουδαιότητα του να βρεθεί το συγκεκριμένο έβριμα. Και κάπου εκεί ο καθηγητής πέφτει νεκρός. Παράλληλα, θύμα απαγωγής είναι μια νεαρή κοπέλα, η Ιφηγένεια Λάμπρου. Και κάπου εκεί το κουβάρι αρχίζει να μπερδεύεται,
να μπερδεύεται πολύ, πολύ έντονα, πολύ άσχημα και τα παιδιά μπαίνουν σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. 6 φοιτητές, 4 κορίτσια και 2 αγόρια καλούνται να δώσουν τη δική τους μάχη με το χρόνο, καλούνται να κυνηγήσουν εχθρούς, θεούς και δαίμονες και να πάρουν πίσω κάποια πράγματα τα οποία ανήκουν στην ανθρωπότητα και πρέπει να παλέψουν για το καλό του ίδιου του κόσμου. Προσωπικά σε Φωτεινή αυτό που μου τράβηξε το ενδιαφέρον ήταν το πόσο ο Ανδρέας δεν πρόδωσε την επιστήμη του, αλλά και πώς κατάφερε αυτό να το συνδυάσει με τον τομέα της επιστημονικής φαντασίας. Ήταν σαν να είχε διακριτά δύο πράγματα στο μυαλό του. Το ένα ήταν η αρχαιολογία. Το δεύτερο ήταν η επιστημονική φαντασία. Ήξερε τα όρια, τα σεβόταν και μπορούσε να τα διαχειριστεί έτσι όπως έπρεπε. Θα μάθει κανείς πολλά από αυτό το βιβλίο για την επιστήμη της αρχαιολογίας και είναι πάρα πολύ πιθανό να του κεντρήσει και το ενδιαφέρον ώστε να τη μελετήσει σε βάθος ή ακόμα και γιατί όχι τα νέα παιδιά που μπορεί να παρακολουθούν αυτό το βίντεο και διαβάσουν αυτό το βιβλίο να θέλουν και να τη σπουδάσουν όπως θελήσαμε κι εμείς. Το άλλο πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο στοιχείο έγκυται στον τομέα της επιστημονικής φαντασίας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Ανδρέας είναι ένα παιδί το οποίο έχει δει πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας, έχει διαβάσει πολλά βιβλία επιστημονικής φαντασίας, αλλά σε κάποια σημεία οι δεξιοτεχνικοί του χειρισμοί με συγκίνησαν, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν σκηνές που φαντάζουν 100% κινηματογραφικές. Αυτό που μπορεί κάποιος να έβλεπε στο πανί, ο Ανδρέας το μεταφέρει στο χαρτί. Και είναι μεγάλη μαγεία και μεγάλη πρόκληση να το καταφέρνει κάποιος αυτό το πράγμα μέσα σε τόσο μικρό και λίγο χρονικό διάστημα. Και είναι ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα, σε σχέση με το βιβλίο, κάτι τεχνικό, το οποίο όμως παίζει για όλους πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το βιβλίο είναι διαιρεμένο, παρά τον μεγάλο του όγκο, σε μικρά κεφάλαια. Οπότε προχωράει η πλοκή πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει κάποιος αυτή την αγωνία, δηλαδή ξεκινάω ένα κεφάλαιο και μετά από πόσες σελίδες θα τελειώσει. Υπάρχουν κεφάλαια που είναι μία σελίδα, τρεις σελίδες, υπάρχουν και πιο χορταστικά, έτσι γύρω στις 20 σελίδες, αλλά κατά κύριο λόγο ο μέσος όρος είναι 10 με 15. Το πιο ωραίο για όσους έχουμε φοιτήσει στην ίδια σχολή με τον Ανδρέα είναι όμως ότι αφορμάται από αυτό το πλαίσιο γνωριμίας μας και το μεταφέρει στο ευρύ κοινό. Για όσους έχουν μπει στην φιλοσοφική σχολή του ΕΚΠΑ, ανεξαρτήτως τμήματος σπουδών, μπορεί κάποιος να καταλάβει και να προσανατολιστεί μέσα στον χώρο, να καταλάβει πού κινείται, πού εκτελήσεται η δράση, πού είναι αυτά τα γραφεία των καθηγητών και πολλά άλλα σημεία τα οποία εκμεταλλεύεται. Και όσοι έχουμε τελειώσει το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, έχουμε καταλάβει και ποιους καθηγητές έχει εμπλέξει. Εγώ το μόνο που έχω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι η τρυφερότητα δεν λείπει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η δράση. Είναι πολύ όμορφο κανείς να μπορεί να δει ένα βιβλίο και όταν το πάρει στα χέρια του, το καρδιοχτύπη να ξεκινήσει από την πρώτη σελίδα και να σταματήσει και να τελειώσει την τελευταία, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε το ανθρώπινο στοιχείο και τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο Ανδρέας λοιπόν έχει καταφέρει να εμπλέξει και το ερωτικό στοιχείο, γιατί κατά ψέματα η ζωή χωρίς έρωτα είναι και λίγο ανιαρή, οπότε δεν λείπει και αυτό. Και ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι το συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να σταθεί και ως αυτοτελές έργο, μόνο του, ανεξάρτητο, παρόλα αυτά αφήνει και ένα μικρό παραθυράκι, έτσι μια χαραμαδούλα, που μας κάνει εμάς να πιστεύουμε ότι μπορεί να συνεχιστεί. Εγώ μέσα από την καρδιά μου θα ευχηθώ να συνεχιστεί, όχι μόνο το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και πολλά άλλα. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Ανδρέας να δημιουργήσει και άλλα όμορφα βιβλία και εμείς είμαστε εδώ να τον καμαρώνουμε και να τα διαβάζουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν ναι μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια σας!